λιγάκι με το κρατάμε, γιατί γίνεται τίποτα. Να σας καλημερίσω όλους και όλες. Να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε να έχουμε αυτή τη μικρή επικοινωνία, τη σύντομη επικοινωνία. Να χαιρετήσω την παρουσία σας. Να ευχηθώ το καλύτερο για σας, τις οικογένειές σας, για την περιοχή σας και κυρίως για την Ελλάδα μας, γιατί περνάνε πολύ, γιατί περνάει η χώρα μας πολύ δύσκολες ώρες. Πάρα πολύ δύσκολες ώρες, γιατί δυστυχώς αυτοί οι οποίοι έπρεπε να ακολουθήσουν μια εναλλακτική πορεία για την Ελλάδα, μια διαφορετική πορεία, αντιμνημονιακή πορεία για τη χώρα, δυστυχώς αφέτησαν τις δεσμεύσεις τους απέναντι στον ελληνικό λαό, γύρισαν την πλάτη στη λαϊκή εντολή και του Γενάρη του δημοψηφίσματος και πήγαν και υπογράψαν ένα τρίτο καταστροφικό μνημόνιο, του οποίου τις επιπτώσεις τις ζούμε τώρα σε όλη τη χώρα. Εμείς αυτός ήταν ο λόγος που διαχωριστήκαμε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι, παρόλο που ήμασταν στελέχη της πρώτης γραμμής, από την καρδιά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε αυτοί που είδαμε το πράσινο φως να μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ προς την εξουσία, να βαδίζει για την εξουσία και να σπεύσουμε να καταλάβουμε θέσεις. Δεν είμαστε μετανοούντες Πασόκοι ή οποιοδήποτε άλλοι οι οποίοι είδαν το ΣΥΡΙΖΑ να ανεβαίνει ραγραία και άρχισαν να τον πλαισιώνουν για να καταλάβουν ανθρώπους και αξιώματα. Εμείς αγωνιζόμαστε και αγωνιστήκαμε και αγωνιζόμαστε και θα αγωνιζόμαστε για ιδέες, για αρχές, για αξίες και για προγράμματα. Για να πάει η Ελλάδα μπροστά, να τη σηκώσουμε ξανά όρθια, να πάρει ανάσα ο ελληνικός λαός, να βρει ένα καινούριο βηματισμό ανάπτυξης. Αυτός ήταν ο λόγος που φύγαμε από την κυβέρνηση, δεν ψηφίσαμε τα μνημόνια και δυστυχώς όμως είδαμε εξελίξεις μετά οι οποίες ήταν άκρως δυσάρεστες, όχι για μας, για τον τόπο και τον ελληνικό λαό, διότι βγήκε μια βουλή μνημονιακή, μια βουλή η οποία έχει 260-270 μνημονιακούς βουλευτές. Η Λαϊκή Ενότητα είπε την αλήθεια, αλλά αυτό δεν εκτιμήθηκε όσο πρέπει. Εμείς είμαστε εκτός βουλής, αλλά αυτό δεν είμαστε εκτός πολιτικής όμως. Και συνεχίζουμε και δίνουμε ένα σκληρό αγώνα για να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό, να πούμε ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος πέρα από τα μνημόνια της καταστροφής, ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος πέρα από την καταστροφή του αγροτικού κόσμου με αυτά τα μέτρα τα οποία προτείνουν, τα οποία είναι εξοδοτικά και εξοδοτικά για την μικρομεσαία αγροτιά, ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος από το να έχουμε συντάξεις Κίνας και Παινίας, ότι υπάρχει άλλος δρόμος όπου η Ελλάδα μπορεί να σιγά σιγά βεβαίως, δεν λένε ότι θα γίνουν θαύματα, σιγά σιγά να ανακόψει τον ηφαισιακό δρόμο και να μπει σε αναπτυξιακή και κυρίως παραγωγική τροχιά.